Βλέπει και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Δήμο μας, θα κρίνει. Εγώ αυτό που προτρέπω και συνιστώ σε όλους τους γορτίνιους πολίτες είναι να επιδείξουν ψυχραιμία, να μην υπάρχουν ακρότητες. Επικράτησε τελικά ψυχραιμία στους κόλπους της παράταξης του Μιχάλη Κοκολάκη μετά και τη βόμβα που έσκασε στο Δήμο Γόρτινας φέρνοντας κυριολεκτικά τα πάνω κάτω στο αυτοδιοικητικό πεδίο. Και αυτό γιατί ο Λευτέρης Κοκολάκης είναι εκείνος τελικά που αναλαμβάνει τα ενία του Δήμου Γόρτινας προσωρινά και ως ότου εκδικαστεί το ζήτημα που έχει προκύψει με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Μιχάλη Κοκολάκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, βάζοντας τέρμα παράλληλα σε δυσμενέστερα σενάρια που άρχισαν να διακινούνται τις τελευταίες ώρες τη Μεσαρά. Η παράταξη έδεξε ενότητα και ομοψυχία, με εξέλεξε τυπικά και προσωρινά ως νέο δήμαρχο, γιατί ουσιαστικά ο δήμαρχος είναι ο Μιχάλης ο Κοκολάκης, τον οποίο έχει εκλέξει ο κόσμος με 70%. Από Δευτέρα ξεκινάμε δουλειά, δεν αλλάζει τίποτα στο σχεδιασμό μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν θα προδώσω την πίστη και την εμπιστοσύνη των δημοτών μα, οι οποίοι είδαν στο πρόσωπό μου ότι θα μπορούσα να τους βοηθήσω να βγούμε από αυτά τα χρόνια προβλήματα και τα αδιέξοδα τα οποία... Δυστυχώ η, η, απερχόμενη δημοτική αρχή έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στον τόπο μα. Πάντω, η κατάσταση μετά τη βόμβα που έσκασε δεν έχει διαφοροποιηθεί με την ατμόσφαιρα όπω μετέφερε και ο Μιχάλης Κοκολάκη στην ευρύτερη περιοχή να μυρίζει μπαρούτι. Και αυτό γιατί η πλειονότητα των δημοτών, όπω δήλωσε, επέλεξε τον ίδιο για δήμαρχο, υπογραμμίζοντα και αφήνοντα παράλληλα εχμέ πω του δημάρχου του εκλέγει ο λαό και κανένα δικαστήριο να βεβαιώσω όλους τους πολίτες της Γόρτινας, οι οποίοι ήξεραν γιατί το είχε αναδείξει προεκλογικά το θέμα αυτό ο κ. Χιναράκης και έδωσαν την απάντησή τους στην κάλπη, γιατί το 70% ήταν ένα τεράστιο ποσοστό, ότι αυτοί είναι δικαιωμένοι Ε, Προφανώ του δημάρχου και του ερετού του εκλέγει ο λαό και όχι τα πρωτοδικεία και τα δικαστήρια σε έναν τόπο. Κατηγόρησε δε για μία ακόμα φορά τον άνθρωπο που προέβη στην ένσταση κατά τη υποψηφιότητά του, δηλαδή τον τέο Γόρτινας Νίκο Χιναράκη, πω προέβη σε μία πρωτοφανή επίδειξη ανευθυνότητα και μικροψυχία, ο οποίο αποφάσισε, όπω δήλωσε, να στραφεί επί τη ουσία εναντίον των ίδιων των δημοτών, περιφρονώντα τη λαϊκή εντολή. Είχα δηλώσει ότι μετεκλογικά αν ε, κατάφερνα και ήμουν ο επόμενος δήμαρχος Γόρτινας, ε, αυτά τα χρήματα που τα διεκδικεί η εταιρεία μου από το 2006 θα τα άφηνα προς όφελος του Δήμου. Αυτό να ξέρει ο Γορτίνιος Πολίτης θα το, θα το κάνω πράξη σε επόμενες μέρες και δείχνει και την εμπάθεια του απερχόμενου δημάρχου, ο οποίος ε, ενώ είχε βγει σε δημόσιο βήμα αυτό, προτίμησε και έκανε μία ένσταση η οποία στην ουσία δημιουργεί προβλήματα στα ήδη υπάρχουσα του Δήμου μας και έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση τη στιγμή που θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τα προβλήματα των δημοτών και του τόπου μα. Ωστόσο, άφησε σαφεί εχμέ για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι επέλεξαν να παρουσιάσουν την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικίου μία ημέρα μετά την ορκομοσία του ίδιου ω Δημάρχου και από τη στιγμή μάλιστα που η τελική απόφαση διακινείται στα πλαίσια συζητήσεων ακόμα και πριν από δύο με τρει εβδομάδε σε κόλπου των πολιτών του Δημογόρτινα. Δυστυχώ, κύριε Κουμαντάκη, εγώ δεν είμαι αρμόδιο να πω αν υπάρχει όση τσεβορία. Εγώ, αυτό που καταθέτω και το ξέρει ο Γορτίνιος Πολίτη, γι' αυτό και το καταθέτω, είναι το γεγονός ότι τώρα και πάρα πολύ καιρό σε όλα τα καφενεία του Δήμου αυτό το πράγμα διακινούσαν τα παπαγαλάκια του απερχόμενου Δημάρχου. Ότι η απόφαση έχει βγει, ε, δεν έχει καθαρογραφεί και η απορία με μένα είναι πώς μπορούσαν να έχουν τέτοια πληροφόρηση. Τα βλέμματα πάντω όλων και το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε δύο μήνες από σήμερα, όταν και θα εκδικαστεί η υπόθεση.